Έχετε μήπως εικόνα για την Τράπεζα Θεμάτων τι γίνεται, ναι. Γιατί παίρνουμε πολλά μηνύματα ότι και σήμερα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει από χθες μια συντονισμένη επίθεση, κύβερνο επίθεση προς την Τράπεζα Θεμάτων. Να πούμε εδώ για να είναι σε γνώση των τηλεθεατών και των πολιτών ότι αυτό είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Δηλαδή καθημερινά πολλές κυβερνητικές ιστοσελίδες, πολλοί κυβερνητικοί οργανισμοί δέχονται εξωτερικές επιθέσεις. Είναι εμφανές ότι πρόκειται εδώ για μια στοχευμένη επίθεση που θέλει να έχει σαν παράπλευρη απώλεια τους μαθητές και τις οικογένειές τους στο πλαίσιο κάποιας κυβερνοεπίθεσης. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα. Χθες ήδη αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα στα 9 από τα 10 σχολεία. Σήμερα ήδη 400 σχολεία από τα 1200 που έμειναν εκτός χθες έχουν πάρει θέματα και το θέμα αντιμετωπίζεται με όλη την δέουσα προσοχή και ασφάλεια από τα Υπουργεία Παιδείας και Ψηφιακής Κυβέρνησης. Δεν έπρεπε να γίνει. 9 στα 10 σχολεία χθες προστατεύτηκαν από τα 1200 σχολεία που έμειναν εκτός χθες και θα δίνανε και δίνουν σήμερα εξετάσεις, ναι. Ήδη τα 400 έχουν πάρει θέματα και ήδη έχουν γίνει πολύ σημαντικές και σοβαρές προσπάθειες να αποτραπεί αυτή η νέα κυβερνοεπίθεση. Με τις Πανελλήνες θα έχουμε σκέψω, θα μήπως κάτι δεν έγινε. Όχι, δεν κάτι που έπρεπε να γίνει δεν έγινε. Από την δική σας κυβέρνηση. Να υπάρχουν συστήματα ασφαλείας εδώ. Κυρία Κοραή, το γεγονός ότι. Τότε μπορεί να συμβεί κάτι και στις εκλογές. Αυτό λέμε για τις Πανελλήνιες, λέμε τώρα. Αυτό το ρώτησα. Μεγάλη αγωνία για τις Πανελλήνιες. Είναι όλα μαζί. Οι Πανελλήνιες τρέχουν σε ένα διαφορετικό σύστημα που είναι πολλαπλώς προστατευμένο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τις Πανελλήνιες και έχουν ήδη ληφθεί πρόνοιες γι' αυτό. Σε κάθε περίπτωση. Γιατί δεν λάβατε πρόνοιες. Επαναλαμβάνω ότι καθημερινά δεχόμαστε κυβερνοεπιθέσεις, καθημερινά αποτρέπονται αυτές οι κυβερνοεπιθέσεις. Το ελληνικό δημόσιο, η ελληνική δημόσια διοίκηση ήταν γυμνή από συστήματα κυβερνοασφάλειας. Η κυβέρνηση τα τελευταία 4 χρόνια έχει κάνει μια πολύ σημαντική επένδυση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για προμήθεια τέτοιων συστημάτων και είναι επενδύσεις και πληροφοριακά συστήματα αποτροπής τέτοιων κινδύνων, επίθεση. Τα οποία τα επόμενα χρόνια θα εφαρμοστούν για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα πιο ασφαλή δημόσια διοίκηση. Είναι αποκρουστή μια τέτοια επίθεση. Μα είναι μια καθημερινή μάχη, σας λέω. Προφανώς εδώ θα μπορούσαμε να το έχουμε αποτρέψει. Όμως θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Έχουμε μια υπηρεσιακή. Γιατί δεν έγινε το προφανές. Αυτή η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Αφού προφανώς θα μπορούσε να αποτραπεί, γιατί δεν έγινε το προφανές. Δεν επιρρύπτει κανείς ευθύνη στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Όμως εδώ προκύπτει ανάγλυφα και ο λόγος να έχουμε μια πολιτική κυβέρνηση το συντομότερο δυνατό για να διαχειρίζεται, να αναλαμβάνει ευθύνες και να προστατεύει τη λειτουργία του κράτους. Δεν θα γινόταν αυτό, θα μπορούσατε να το αποτρέψετε. Υπάρχουν κάποιες κλίδες ασφαλείας που γνωρίζετε εσείς. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια σύγκριση ότι όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία γνωρίζει τα θέματα, αναλαμβάνει τις ευθύνες, λογοδοτεί για αυτές. Επειδή δεν το ξέρουμε, θέλω να πω υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο. Επαναλαμβάνω ότι τέτοιες επιθέσεις γίνονται καθημερινά, αποτρέπονται καθημερινά και δεν μαθαίνετε ποτέ τίποτα για αυτές. Ναι. Μάθατε τώρα για αυτές, διότι δεν μπορέσαμε να την αποτρέψουμε στο πλαίσιο της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Ο υπουργός το αποτρέπει. Δεν είναι η δημόσια διοίκηση, δεν είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες που το αποτρέπουν. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πλαίσιο μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης, την οποία μας έχει οδηγήσει. Η νάρκη της απλής αναλογικής που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό μας σύστημα. Δεν έχουμε μια σταθερή πολιτική αυτοδύναμη κυβέρνηση και αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχουν πολλοί άλλοι που το συντομότερο δυνατό πρέπει οι πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες 25 Ιουνίου και να ψηφίσουν να αποκτήσουν. Να σας πω η ερώτηση, δεν τελειώνει το σκέψο. Πρέπει να μην μιλήσει μόνος του, να μιλήσει και άλλοι εκπρόσωποι. Κύριε Ξεκαλάκη. Και ότι είναι κρατήσει τις ερωτήσεις, να το πούμε και μετά. Κύριε Φαραντούρη, καλημέρα σας. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Μην απαντήσετε σε ποιο προσημείο. Όχι βέβαια που επιρρύπτεται η ευθύνη για μια αστοχία, να την πω έτσι, δεν θέλω να είμαι καταστροφολόγος, δίνουν και τα δικά μου τα παιδιά εξετάσεις και την Παρασκευή ο γιος μου Πανελλήνιες. Σε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση ενός 24ωρου. Δεν είναι δυνατόν να επιρρύπτουμε. Υπάρχουν αρμοί στη δημόσια διοίκηση και νομίζω ότι δεν είναι ούτε σωστό, ούτε πρέπει, ούτε προσήκον, ούτε ταιριαστό, ούτε μαστιμά σε μια κυβέρνηση υπηρεσιακή 24 ωρών να επιρρύπτονται οι ευθύνες για μια αστοχή ενός συστήματος. Σε πάση περιπτώσει, εύχομαι γρήγορα να αποκατασταθεί η τάξη και να πάνε οι άνθρωποι να πάνε τα παιδιά. Δεν θέλω να κάνω σπέκουλα σε ένα θέμα που απασχολεί τις οικογένειες, απασχολεί και τη δική μου οικογένεια. Είναι πολιτικές οι ευθύνες. Πιστεύω ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για να απεφευθούν χειρότερα εν ώψη Πανελληνίων. Πάντως θα μπορούσαν, κατά τη γνώμη μου, αυτά τα απλά πράγματα, η διασφάλιση της ευστάθειας ενός συστήματος εξετάσεων, να έχει προστατευθεί. Πάμε παρακάτω.